να δικτυώσουν τις νησιωτικές χώρες και τις περιφέρειες των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου σε ένα κοινό μέτωπο διερεύνησης αναγκών, υιοθέτησης καλών πρακτικών, απλοποίησης της νομοθεσίας και διεκδίκησης σημαντικών χρηματοδοτήσεων σε θέματα τα οποία άπτονται της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου ζωής και της ιδιαιτερότητας των περιοχών αυτών, είναι ο στόχος των διοργανωτών του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα και αφορούσε την κυκλική οικονομία, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώρκη Κουρουμπλή και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελου. Να συνεννοηθούμε και θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ως Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ιταλία, με την Κύπρο, με τη Μάλτα, με την Ισπανία. Είναι χώρες νησιωτικές και όποιες άλλες χώρες είναι στην Ευρώπη, ώστε στην επόμενη διακυβερνητική διάσκεψη που θα γίνει στην Ευρώπη μετά τις εξελίξεις και του Brexit, να υπάρξει μια συμμαχία δυνάμεων, ώστε αυτό που σήμερα γίνεται εδώ να αποκτήσει σάρκα και οστά. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και προσπαθούμε να πετύχουμε την καλύτερη συμμαχία μέσα στις περιφέρειές της, είναι αυτές οι πολιτικές να αποκτήσουν και χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτική στήριξη. Γιατί είναι ωραία τα λόγια, αλλά πρέπει η ισονομία και τα δικαιώματα των πολιτών να γίνονται πράξη. Οι εργασίες του συνεδρίου στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή σχετικής διακήρυξης για την κυκλική οικονομία στις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας με έδρα την Κρήτη, γεγονός που όπως επισημάνθηκε και από τον επικεφαλής της μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία ανάπτυξης θέσεων εργασίας μέσα από τη δημιουργία δομών και συνεργασίας με άλλες νησιωτικές περιοχές όπως η Κύπρος αλλά και η Μάλτα, μιλώντας ειδικότερα για το θέμα διαχείρισης απορριμμάτων που αποτελεί καυτό ζήτημα, αφού πολύ συχνά έχει προκαλέσει την επιβολή προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα νησιά της Μεσογείου και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο νησιών κυκλικής οικονομίας στη Μεσόγειο αλλά και γενικότερα, το οποίο θα επιτρέψει συνεργασία, υποβολή προγραμμάτων και γενικά προώθηση των θέσεων της νησιωτικότητας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιπλέον κονδύλια, με ειδικές ρυθμίσεις και θα έλεγα με μια ανάδειξη του προβλήματος της νησιωτικότητας, το οποίο δεν έχει επαρκώς αναδειχθεί μέχρι σήμερα. Για μια ιδιαίτερη ευκαιρία που έχει η Κρήτη ως νησιωτική περιοχή να αναπτύξει δράσεις και υποδομές που θα μπορούσαν σε συνθήκες κρίσης να φέρουν ανάπτυξη, μίλησε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε συμμαχίες, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει μία συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο και θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορούμε να έχουμε αυτές τις πολιτικές που ο βασικός στόχος είναι νέες θέσεις εργασίας.